Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο αριθμός των ενέργων ήταν 871.756 άτομα, ενώ ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.894.184 άτομα. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των ενέργων μειώθηκε κατά 3,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 10,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Μείωση της τάξης των 100.000 ατόμων συνιστά υποχώρηση της ανεργίας. Στατιστικό έβριμα συνιστά το γεγονός ότι η αύξηση των θέσεων εργασίας συμβαδίζει με ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης, αφού οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση μειώθηκαν από 361.000 σε 337.000. Αύξηση 21,4% σημείωσε ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας στο σύνολο της οικονομίας, εκτός από το πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών. Το τρίτο τρίμηνο εφέτος, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2017, 13.584 θέσεις και 11.188 θέσεις αντίστοιχα, έναντι μείωση 28,7% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2017 προς το 2016. Σύμφωνα με την Ελστάτ, κενές θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον είναι οι κενές θέσεις πλήρους ημερικής απασχόλησης, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 3 μηνών. Δεν θεωρούνται κενές θέσεις οι θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν από μαθητευμένους χωρίς αμοιβή, είτε από εργοδότες είτε από οποιανδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εργολάβους οι οποίοι δεν βρίσκονται στη μισθολογική κατάσταση, προσωπικό που επαναπροσλαμβάνεται ή επιστρέφει από άδεια με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές και εσωτερικές μετακινήσεις στην επιχείρηση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού.